κανόνα πίστεως και εικόνα πράω. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Τάσου στο κατάμεστο καλογερικό του λιμένα. Το παρόν έδωσε πλήθος φορέων. Όλοι μίλησαν για το σημαντικό έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου της Τάσου την πρώτη ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων της έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. 3 χρόνια μετά, η μεταβολή της εικόνας των χώρων ευθύνης της είναι το λιγότερο εμφανής. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Το καλογερικό ήταν κατάμεστο. Εγώ αυτό που έχω να δεσμευτώ απέναντι στον κόσμο που ήταν απόψε εδώ και σε όλους τους κατοίκους του νησιού είναι ότι θα συνεχίσω και εγώ προσωπικά και το ΔΣ και ο Δήμαρχος μαζί μας με τον ίδιο ζήλο που δουλεύουμε μέχρι και σήμερα για ένα καλύτερο αύριο για το Λιμενικό Ταμείο για το νησί της Τάσου. Καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και όλους τους εργαζόμενους του Ταμείου και της οικογένειάς σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση για την καθιερωμένη κοπή του Σπίτας με αφορμή τον ερχομό του νέου έτους. Δυστυχώς δεν κατάφερα να είμαι σήμερα μαζί σας λόγω ανεμημένων υποχρεώσεων, ωστόσο θα ήθελα να γνωρίζετε ότι βρίσκομαι διαρκώς δίπλα σας. Σε όλες τις προσπάθειές σας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Θάσοι και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και πραγματικά η συμβολή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου στην ανάπτυξη του νησιού είναι σημαντική, άκρως αποτελεσματική. Η δράση σας είναι συνεχής και απόλυτα επιτυχημένη. Θέλω να συγχαρώ τόσο τον Δήμαρχο και φίλο Λευτέρη Κυριακήρη, όσο και τον Πρόεδρο κ. Μανίτσα για το έργο που επιτελούν. Βεβαίως η μάχη με την καθημερινότητα δεν σταματάει ποτέ. Ενωμένοι όλοι μαζί, κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση και κάτι και τη στάση, κοιτάζουμε μπροστά αποφασισμένοι. Μπορούμε, θέλουμε και θα το καταφέρουμε. Παρακαλώ, μεταφέρετε τους θερμούς χαιρετισμούς μου στους παριστάμενους, οι πολύ σύντομα θα έχουν την ευκαιρία να σας δουν στο όμορφο νησί μας.